Καλησπέρα σας, Έλληνες. Τιμή μου που είμαι στη Λίμνο, αν και με λυπεί το γεγονός ότι σήμερα αυτή η εκδήλωση δεν είναι για μένα. Εγώ είμαι απλά ένας εργάτης όλης αυτής της κίνησης, σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη, με χιλιάδες ανθρώπους που μπορούν να καταλάβουν. Όμως η ώρα δεν είναι κατάλληλη, είναι οικογενειακό το θέμα της Κυριακής. Με αποτέλεσμα να είναι όλοι κάπου στα σπίτια τους με τις οικογένειές τους. Όμως όταν γίνεται για την πατρίδα σου, όταν γίνεται για σένα τον ίδιο, θα πρέπει να είσαι καπόλυμα κάποιες 6 ώρα το πρωί. Αυτό λίγοι το έχουν καταλάβει. Όμως μη σας λείπει αυτό, υπάρχουν πολλοί πλανεμένοι άνθρωποι, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν καταλάβει τι έχει γίνει. Το χειρότερο είναι ότι δεν έχουν καταλάβει τι ακριβώς κάνουμε. Είναι η πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια που γίνεται μια τεράστια παλαιγενεσία. Να μαζευτεί για πρώτη φορά ο Έλληνας και να ενωθεί. Και έχει να το κάνει 2.500 χρόνια. Όμως υπάρχει τόσος πολλής χρόνος και όλα αυτά που έχουν γίνει που αποτυπώνουν μια πραγματική αλήθεια. Ακόμα και πως φτάσαμε εδώ. Φτάσαμε από μεγάλες προδοσίες, τεράστιες. Όχι μόνο στις μέρες μας, αλλά σε όλη την ιστορία. Την οποία έχει αποτυπωθεί με τα γράμματα κάποιων που λένε ότι είναι νικητές. Με μεγάλες προδοσίες προδόθηκαν αξίες. Γέννη, έθνη. Φτάσαμε με μεγάλο θράσος να μιλάμε σήμερα ότι μπορούμε να μιλάμε και να μοιράσουμε ηθαγένεια. Κάποιοι αλλογενείς, μόνο απλά με ένα χαρτί. Κάποιος νομίζει ότι μπορεί να αλλάξει ένα DNA γράφοντας απλά λόγια και πάπυρους. Όπως ακριβώς μας πήραν τις χώρες, τις συνειδήσεις. Άρα τελικά το θέμα δεν είναι οικονομικό, έτσι δεν είναι. Δεν είναι. Γιατί η Αγκίτα θα έχει λυθεί. Και σε μένα. Στην εποχή τη δικιά μου δηλαδή, αλλά και στην πριν εποχή. Για φανταστείτε, και έχω βάλει και ένα στοίχημα και έχω πει, ας μου απαντήσουν κάποιοι οικονομολόγοι, κάποιοι δημοσιογράφοι και δημοσιοκάφροι, ακόμα και δικηγορίσκοι, γιατί μόνο από αυτούς έχει η Ελλάδα. Πώς γίνεται η Ελλάδα να πτωχεύει το 34 για 50 εκατομμύρια δολάρια μόνο και το 40-41 να δίνει δάνειο στο γερμανό κατακτητή, ναζιστή, ασκανάζι, μπασταρδογιό του Ρόθτσαϊλντ, γιατί δεν ήταν απλά ένας Χίτλερ, χρηματοδοτούμενος από όλους τους σιωνιστές της Αμερικής, που με τελειώνει ο πόλεμος και να πάνε όλοι στην Αμερική. Τελικά βλέπουμε τα SS είναι οι μυστικές υπηρεσίες και η καλύτερη υπηρεσία των Γερμανών, αλλά στην Αμερική οι μυστικές υπηρεσίες έτσι λέγονται, SS. Secret Services. Α, ναι. Δεν άλλαξε κάτι. Δεν είδε κανείς τίποτα. Και πώς γίνεται να δίνει δάνειο η Ελλάδα στο γερμανό κατακτητή. 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Ας μου το λύσουν λοιπόν αυτά. Πώς να δώσεις 1,5 όταν πτωχεύεις για 50 εκατομμύρια πριν 8 χρόνια. 7. Γιατί δεν μου απαντάει κάποιος. Είχαμε καταπιστεύματα, είχαμε χρήματα και αν είχαμε γιατί πτωχεύσαμε για 50. Σας πάω σε τέτοια ερωτήματα γιατί απαντήσεις δεν μπορώ να σας δώσω, θα τις βρείτε μόνοι σας. Απάντηση που δεν την πάρετε μόνοι σας δεν είναι δικιά σας, δεν την κατακτήσατε. Είναι δικιά μου. Ας μου απαντήσουν εκεί. Ας μου απαντήσουν λοιπόν γιατί υπογράφουν παγκόσμιους ισολογισμούς. Όχι τώρα, έχω και του 1921. Έχω και τα παλιότερα ταμεία. Αλλά και ο Καποδίστριας έκανε χρήση τόκων από παγκόσμια καταπιστεύματα της Ρωσίας. Άρα μου λέτε λοιπόν ότι ο κόσμος είναι χωρισμένος στα δύο, από εκείνη η Ανατολή, από εκείνη η Δύση. Και ότι κάποιος διοικεί από την Ανατολή, κάποιος διοικεί από τη Δύση. Άρα κάποιος κάπου να ανήκει. Άρα οι εθνάρχες μας, οι δίθεν, άλλοι αλλογενείς αυτοί, όλοι. Εντελώς τυχαία, έχω πει ότι δεν υπάρχει τύχη. Αν υπήρχε τύχη θα κουτουλάγανε οι πλανήτες, είναι όλα σχεδιασμένα. Σίγουρα ποτέ για το καλό μου. Αλλά όλοι κάπου πρέπει να ανήκουν. Ναι, η Ελλάδα δεν είναι εκεί. Η Ελλάδα είναι στο κέντρο του πλανήτη. Η Ελλάδα σου λέει όλους, αλλά δεν είναι πουθενά. Είναι σίγουρο ότι τα χρόνια που πέρασαν, όλοι ανήκαν στην Ελλάδα. Και είναι μεγάλη σας τιμή που είστε Έλληνες. Γιατί παλιότερα, για να γίνει βασιλιάς κάποιος, έπρεπε να έχει ελληνικό αίμα βάση διαταγή πλανήτη. Το έχω πει και σε προηγούμενη εκπομπή. Ακόμα και οι τελευταίες βασιλείες, άσε που πέσαν όλες οι αυλές, και οι τελευταίες βασιλείες στον πλανήτη μας, ναι, έχουν Έλληνες.
Η βασίλισσα της Αγγλίας σήμερα δεν είναι βασίλισσα, είναι ρίγισσα. Και δεν είναι ούτε καν σαξόνισσα, είναι Γερμανίδα. Και είναι βασίλισσα γιατί έχει πάρει το Φίλιππα τον Έλληνα. Γιατί? Ο Κάρλος έχει πάρει τη Σοφία την Ελληνίδα. Άρα δεν είναι βασιλιάς, είναι ρίγας. Άρα έχουμε ένα έθνος που δίνει παντού βασιλιάδες. Θυμηθείτε τι ήταν, τι έπρεπε να ήταν η Τσάρη. Είναι τυχαίο που η Τσάρη έπρεπε να είναι Έλληνες. Είναι τυχαίο που η Κάισερ ήταν Έλληνες. Οι Κέσσαρες. Σε όλα τα Βαλκάνια ποιος έδινε βασιλιάδες. Τελικά ποιος είμαι εγώ που δίνω βασιλιάδες. Τελικά ποια είναι η Ελλάδα που πρέπει στο ευρώ να γράφουν ελληνικά. Τελικά γιατί η κρίση ξεκινάει από την Ελλάδα, η οποία χρωστάει τα λιγότερα από όλο τον κόσμο. Τελικά η Ελλάδα είναι έθνος. Το ξέρετε. Το ξέρετε. Απαντήστε μου, το ξέρετε. Σίγουρα. Γιατί είναι και το τελευταίο έθνος. Οι άλλοι δεν είναι έθνοι. Η Αμερική δεν είναι έθνος. Ήταν κράτος, πτώχευσε το 34 και έχει πει το μνημόνιο από 34 δανειστές. Άρα οι Federal και όλες οι ιδιωτικές τράπεζες είναι ήδη που πληρώνουν τα τιμολόγια για το τι χρειάζεται το κράτος. Η Αγγλία, η Γαλλία, όλες αυτές είναι πτωχευμένες. Από τότε κύριε. Δεν σας το έπανε. Η Γερμανία δεν είναι ούτε κράτος, είναι εταιρεία. Το δηλώνει άλλωστε. Απέδειξα με έγγραφα στο διαδίκτυο ότι και η πρεσβεία της Γερμανίας στην Ελλάδα είναι offshore εταιρεία στα Cayman Islands που εκπροσωπεί την εταιρεία της Γερμανίας. Για σκεφτείτε, μωρέ παιδιά. Μια εταιρεία κάνει κουμάντο σε έθνος. Και όταν δημιουργήθηκε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, γιατί τον είπαν εθνών και δεν είναι κρατών. Τελικά αντί για έθνη έχουμε μόνο κράτη. Έχει μεγάλη λοιπόν σημασία να δούμε ποιοι είναι οι Έλληνες και τι ακριβώς γίνεται και γιατί είναι τόσο στοχευμένα τα πράγματα. Είναι η πρώτη φορά που μπορείτε να μάθετε και υπάρχουν μηχανισμοί κατάλληλοι για να δείτε και τον πλούτο σας, ο οποίος είναι δικό σας. Υπάρχει κάποιος πρώτη φορά και θα πρέπει να είναι όλη η Ελλάδα μαζεμένη και εσείς να μαζεύετε τα αδέρφια σας από άκρη σ' άκρη και να αντιλαμβάνεστε ακριβώς τι είναι με στοιχεία που σας δίνουμε, γιατί εγώ δεν σας έδωσα δικά μου χαρτιά. Εγώ σας έδωσα χαρτιά των Ηνωμένων Εθνών. Και θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός σε τέτοια χαρτιά. Από το κοινό, από δημοσιογράφους, από πολιτικούς ή από ανθρώπους τουλάχιστον νοήμονες. Είναι έγγραφα τα οποία είναι των Ηνωμένων Εθνών σφραγισμένα και τα υπογράφουν κάθε χρόνο οι κυβερνώντες του κάθε λαού και δεν σας έδωσα μόνο τα ελληνικά. Σας έδωσα τα παγκόσμια. Άρα βλέπετε εκεί μέσα πώς διενέμεται ο πλούτος. Έτσι μαθαίνεις για ποιο λόγο πληρώνεις φόρους. Έτσι μαθαίνεις για ποιο λόγο η οικονομία σου είναι αυτή που είναι και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι αντιλαμβάνεσαι γιατί δεν πρέπει να πουλάς πετρέλαιο εσύ. Άρα είναι ένα συνδικάτο κρατών που διαχειρίζει τον παγκόσμιο πλούτο. Αν θα πουλάς πετρέλαιο, πώς θα τα αγοράζεις, γιατί υπάρχουν χρηματιστήρια. Να μάθεις τα χρηματιστήρια είναι δικά σου, για σένα έγιναν, για να δημιουργηθεί ο παγκόσμιος ιστός. Πώς είναι οι τράπεζές σου, γιατί είναι ιδιωτικές, γιατί τις ελέγχει κάποιος, τι ακριβώς έχει γίνει, πώς είναι η πολιτική σου, πώς είναι τα δόγματά σου, πού είναι οι εκκλησίες σου, που εσύ τις έρχισες με αίμα στη γη σου, με δικά σου χρήματα, δεν παράγουν οι θεοί λεφτά. Άρα δεν και μαζεύουν κιόλας. Θεός που μαζεύει λεφτά δεν είναι Θεός. Είναι πίσω του ένας εγκάθετος άνθρωπος και μια ομάδα στοχευμένη ανθρώπων. Όλα αυτά φτάσαν να αποδειχτούν στις μέρες μας. Και σήμερα λοιπόν σου δίνω τα δικά σου τα χρήματα. Και σου λέω με τον τρόπο, με τον νόμο που δεν το ξέρεις ποτέ, πώς ακριβώς πρέπει να το πάρεις, με τον Δήμο σου. Και βγαίνω σε κάθε Δήμο σου φτιάχνοντας μελέτες. Και σήμερα λοιπόν πρέπει εσύ να είσαι ο μηχανισμός γιατί τα λεφτά δεν είναι δικά μου, είναι δικά σου. Και ο νόμος λέει συγκεκριμένα ότι πρέπει κάποιος να βάλει τις εγγυήσεις 120%. Αν ο Δήμος σου έχει να έρθει να τις πάρει. Αν το κράτος έχει τις εγγυήσεις να έρθει να τις βάλει. Αν δεν έχει, δεν πειράζει, θα τις δώσουμε εμείς. Και δεν ζητήσαμε ποτέ τίποτα για τις εγγυήσεις. Πεςτε μου λοιπόν πότε έχεις αυτή την ευκαιρία να το κάνεις. Πεςτε μου λοιπόν τι δεν καταλαβαίνεις. Πες μου συνέχεια τι δεν καταλαβαίνεις από άκρη άκρη της γης. Και πες μου τι ακριβώς θέλεις, τι διαφορετικό θέλεις από τα άλλα σου αδέρφια. Όμως αυτό το παιχνίδι είναι ευδαιμονείται, πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει από όλους μαζί. Και πρέπει να ενωθούν όλοι οι Έλληνες κάτω από ένα. Όχι δόγμα. Γιατί δόγμα δεν υπάρχει. Δόγμα είναι αυτό που δεν αποδεικνύεται. Αυτό σκότωσε την ανθρωπότητα. Δόγμα είναι κάτι οτιδήποτε δεν αποδεικνύεται. Η ιδεολογία, η θρησκεία ή οτιδήποτε ομάδα ανθρώπων. Το οποίο δεν αποδεικνύεται. Ανοίξτε όποιο λεξικό θέλετε. Η έννοια του δόγματος δεν αποδεικνύεται. Δεν χρειάζεται να αποδείξει τι είναι. Απλά υπάρχει. Όμως το δύσκολο ήταν όχι να αποδείξω τα οικονομικά μου εργαλεία 3 χρόνια. Τα οποία γιατί τα λέτε δικά. Ακόμα και τα 600 δισεκατομμύρια είναι δικά σας.
Μπήκα στον κυρίαρχο ελληνικό λογαριασμό. Γιατί στον κυρίαρχο? Κάποιοι ήξεραν τότε τι σημαίνει κυριαρχία και ήρθατε να δείτε την κυριαρχία. Και πώς εκτελείται η κυριαρχία η δικιά σας. Έτσι δεν το έκευσε η Ελλάδα, αγαπητοί συνέλληνες. Αν δεν υπήρχαν αυτά, θα σας είχαν πτωχεύσει από τότε. Γιατί είχαν ετοιμάσει όλο το έδαφος να πτωχεύσει η Ελλάδα και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνανε. Πέντε φορές είχαμε ξαναπτωχεύσει από το 1841. Θυμηθείτε το. Η τελευταία μας ήταν το 32. Ξανά το 34. Για θυμηθείτε το λοιπόν. Μπορούσα να το κάνω. Το κάνω εσύ. Τελικά ο πλανήτης, μπορείτε να μου πείτε μια ωραία χώρα έτσι που έχει προοδεύσει από το σύστημα, από τους φιλελεύθερους, από τους σοσιαλιστές, από τους δημοκράτες, από τους βασιλείς. Πέστε μου μια ωραία χώρα στον πλανήτη. Σαν ποια χώρα θέλω να γίνω. Γιατί έχω μείνει πίσω εγώ η Ελλάδα, Μάλιστα. Σαν ποια χώρα πρέπει να γίνω. Δείχτε μου μια χώρα καλή. Δείχτε μου μια που δεν χρωστάει. Δείχτε μου μια που έχει ανάπτυξη. Ξέρετε καμία? Εγώ δεν ξέρω. Και δεν υπάρχει. Τελικά χρωστάνε όλες. Τελικά τι προσπαθούν να μου κάνουν. Μάθατε ότι το Δέλτα Νιτάφ είναι δικό σας υπάλληλος και δεν είναι ανήκμα στο Δέλτα Νιτάφ. Το Δέλτα Νιτάφ το φτιάξαμε εμείς. Για να διατηρεί τα ταμεία και να μου δίνει τα αποτελέσματά και να διοικεί τη συμφωνία που υπόγραψαν τα κράτη για το πώς θα κινούνται. Άρα το τι θα κάνει το κάθε κράτος και πώς θα κινείται είναι ένα πλαίσιο για να δημιουργεί την παγκόσμια οικονομία. Σήμερα λοιπόν στα χέρια σας. Μαθαίνετε και είναι και δύσκολο γιατί είναι πολύ αληθινό. Ναι, με έγγραφα. Ναι, με αποδείξεις. Ποτέ δεν λέμε και μόνο αποδεικνύουμε. Άρα βλέπεις λοιπόν στα χέρια σου ότι έχεις τόσα δισεκατομμύρια. Σε τράπεζες. Ξέρετε, τα παγκόσμια ταμεία υπογράφονται με αριθμούς λογαριασμών. Τα βιβλία και τα ταμεία τα οποία έχετε και έχουν γίνει και πρωτόκολλο στην κυβέρνηση και με εξώδικα σε όλη την κυβέρνηση και σε όλους τους φορείς και θεσμούς είναι με λογαριασμούς τραπεζών και με αποτελέσματα στοιχείων χρημάτων που είναι μέσα. Λέτε να είναι ψευδή και να κάνω διάλογο στη Λίμνο ή οπουδήποτε αλλού. Ναι. Όχι. Άρα είναι τόσο αληθινά. Τότε γιατί ξεσηκώνεστε να πάρετε τη χώρα στα χέρια σας. Σας δίνεται και αυτή η δυνατότητα, γιατί και αυτό κάναμε. Η δυνατότητα να φτιάξουμε την ΕΣΥ. Η ΕΣΥ τι μου είναι δικιά μου. Βλέπετε να έχω κανένα κίνημα, κανένα κόμμα. Όχι. Τι έχουμε όμως. Μη κερδοσκοπικές για όλη την Ελλάδα. Πού ανήκουνε? Στο λαό του κάθε Δήμου. Άρα λοιπόν στις τοπικές κοινωνίες. Για πρώτη φορά σε βάζουμε σε μία διαδρομή να κάνεις άσκηση εξουσίας. Όπως αυτή πραγματικά είναι και με τις λέξεις αλλά και στην ουσία της. Γιατί αυτό σημαίνει κράτος. Τι σημαίνει κράτος? Όλοι φαντάζεστε το κράτος, τελικά έχουμε ένα έθνος και ένα κράτος και τελικά παλεύει το έθνος απέναντι στο κράτος και το κράτος σκοτώνει το έθνος. Αυτό το κράτος σημαίνει δύναμη. Τον νίκησε λέει κατά κράτος. Δηλαδή τι? Με όλη μου τη δύναμη. Άρα λοιπόν η δύναμη από πού προκύπτει? Από το έθνος. Γιατί αφήνουμε το κράτος να σκοτώσει το έθνος? Αφού τελικά το κράτος, το έθνος έδωσε τη δύναμη στο κράτος. Και το κράτος είναι η δύναμη του έθνος. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί τελικά αυτή η δύναμη αντίπαλη? Πώς έγινε αυτή η αντινόηση? Ποιος το κατάφερε αυτό? Και ποιος ήταν αυτό που θα το σταματήσει, αν όχι εμείς? Δεν υπάρχει άλλος από το έθνος, δηλαδή από τους ίδιους τους αυθόφορους, να σταματήσουν αυτή τη διαδικασία, να σκοτώνει. Με το κράτος, δηλαδή με τον εαυτό του, με τη δύναμή του, το ίδιο του τη γέννα, το έθνος. Με έναν τρόπο δεν γίνεται. Να ενωθούμε κάτω από ένα σκοπό, στόχο, σημαία, ελληνικότητα. Ο τρόπος, βεβαίως, είναι στα πόδια σας. Το δύσκολο είναι να καταλάβετε και την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα είναι δικά σου. Πάρε τα κλειδιά της χώρας σου, γιατί τα μεταβιβάζεις στους αντιπροσώπους, αντί του προσώπου σου. Και είναι αντιπρόσωπος ικανός να απεμπολίζει εθνική κυριαρχία. Όταν ψήφισαν κάποιοι και βάσει του συντάγματος, του όποιου συντάγματος. Ας μην το εξετάσω τώρα, δεν είναι η ώρα να εξετάσω το σύνταγμα. Εάν και εφόσον υφίσταται και πώς υφίσταται. Έτσι με τον τρόπο που λειτουργεί. Δώσατε μωρέ το δικαίωμα στο ΣΥΡΙΖΑ να σου φέρει αλλογενείς, αλλοδαπούς. Με ποια συνθήκη χρειαζόμασταν εργάτες? Και αν ποτέ η Ελλάδα χρειαστεί, δεν θα διαλέξει και δεν θα επιλέξει τους ανθρώπους που θα φέρει? Του δώσατε τέτοια εντολή? Του δώσατε εντολή, χριστιανοί, όπου και αν είστε σε όλη την Ελλάδα, να φτιάξει και να χρηματοδοτήσει το Ισλάμ? Του δώσατε καμία τέτοια εντολή? Ή μήπως του δώσατε να απεμπολίσει εθνική κυριαρχία? Τελικά τι του υπογράψατε αυτού του ΣΥΡΙΖΑ, του εκάθετε, του οποιοδήποτε ΣΥΡΙΖΑ? Τι του δώσατε? Του δώσατε να πάει να διαπραγματευτεί με ποιον? Τα δανεικά. Και τώρα γιατί δεν του δίνει αντολή να πάρει τα λεφτά σου?
Και αν δεν το κάνει, γιατί δεν το ξυλώνεις. Και εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν παίρνεις την εξουσία στα χέρια σου και κάθεσαι να μιλάς για ιδεολογίες, οι οποίες είναι ξενόφρονες και δεν είναι δικές σου. Γιατί επιτρέπεις πάνω από σένα τον άνθρωπο, τον νοήμον αιών, να επιτρέπεις να υπάρχει δόγμα, χρώμα, κόμμα. Αυτά είναι από κάτω από σένα. Αν και εφόσον υπάρχουν. Μέχρι τώρα όλες αυτές οι ψευτοειδεολογίες είδατε ποτέ να υπάρχει κανένας το οποίο να έχει καμία αρχή. Αξίες, είμαστε σπούδια. Κόμματα και δόγματα στον πλανήτη είδατε να έχουν αρχές και αξίες. Το Σύνταγμά μας μιλάει για τις αρχές δημοκρατίας. Τις έχετε δει ποτέ? Όχι, ε. Λοιπόν, ακούστε, η επόμενη μέρα βεβαίως θα πρέπει να φτιαχτεί και να τοποθετηθεί πάρα πολύ καλά. Η επόμενη μέρα είναι εσύ. Το εσύ δεν καταργεί το εγώ. Το εσύ επισημοποιεί το εγώ. Παντού σε όλο τον κόσμο οι θεωρίες της ατομικότητας είναι παντού. Όλοι μιλάνε για ατομικά δικαιώματα. Ας σταματήσουμε αυτό, γιατί δεν υπάρχει. Στο βουνό ατομικό δικαίωμα έχεις, πήγαινε. Εδώ είναι κοινωνικό το θέμα. Προέχει κοινωνική ελευθερία και το κοινωνικό δικαίωμα, αν και δεν υπάρχει δικαίωμα και την ελευθερία, κοινωνική επιτροπή. Άρα λοιπόν το εγώ υπάρχει επειδή υπάρχει το εσύ. Για φανταστείτε να φωνάζεις σε εγώ και να είσαι αναβαγός. Αλλά δεν υπάρχει το εγώ. Επιβεβαιώνει το εγώ μέσα από τα εσύ. Έχει τεράστια τεχνολογία ο τρόπος που στήθηκε το εσύ και που μπαίνει στη διαδικασία, στη ψυχή και στη ζωή των Ελλήνων. Γιατί το εσύ επιβεβαιώνει το εγώ. Τα εσύ. Εσείς μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι εγώ είμαι εδώ και το τι ακριβώς κάνω και τι λέω. Εγώ μπορώ να κάνω για εσάς. Αλλά εσύ. Το εσύ επιβεβαιώνει το εγώ και καταστρέφεται αυτό το εγωκεντρικό πυρηνικό σύστημα στον πλανήτη, το οποίο ταλιανίζει, μας μοιράζει, μας διαιρεί και δεν γνωριζόμαστε ούτε στην διπλανή πόρτα. Είναι καθαρά κοινωνικό το θέμα. Είναι καθαρά συλλογικό. Άλλωστε, ξέρετε, η αρμονία είναι λίγο περίεργη. Μιλάτε για τελειότητα ελληνικού πολιτισμού. Να σας πω και κάτι. Καμία κολόνα του Παρθενώνα δεν είναι ίδια με την άλλη. Εάν ήταν, δεν θα ήταν αρμονικό. Το αποτέλεσμα είναι αρμονικό. Ακόμα και τα γάλματα μας, αν δείτε, ή του Ερμή του Πραξιτέλους που το θεωρούν τέλειο άγαλμα, δεν είναι ίδιο. Τα χέρια του και τα πόδια του, οι διαστάσεις, είναι σαν τις δικές σας. Το δεξιό σας μέρος με το αριστερό σας έχει διαφορά. Το αποτέλεσμα είναι η αρμονία. Μέσα από τη δυσαρμονία, άρα λοιπόν, είναι η μεσότητα λεγόμενη. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι η αρμονία πρέπει να ξέρει από πού προκύπτει, από πού βγαίνει. Τι θέλω να πω, η διαφορετικότητα που θα συνθέσει την πολιτεία μας και η εύρυθμη λειτουργία της θα είναι η αρμονία. Δεν μπορεί να προκύψει από ρομποτοειδή, τα οποία θα είμαστε πανομοιότυπα. Έχει πολλή τεχνολογία. Όλος ο ελληνισμός και πρέπει να το βλέπουμε και να τον αποδικοποιούμε. Γιατί είμαστε τεράστιοι σε όλο τον πλανήτη. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι η επόμενη μέρα θα πρέπει να χαραχτεί με δομές. Δηλαδή, τι θέλουμε να φτιάξουμε. Σε αντίθετη περίπτωση, αντιλαμβάνεστε να βγαίναμε αύριο να χαρίσουμε. Εγώ είμαι 3 χρόνια στον αγώνα. Σε έναν αγώνα χωρίς κόμμα, χωρίς δόγμα. Είναι η πρώτη φορά που Έλληνας θα πάρει την κυρίαρχη εξουσία στα χέρια του και θα εκτελέσει μια δημοκρατική διαδικασία, διότι η δημοκρατία δεν είναι πολίτευμα. Η δημοκρατία είναι εκτελεστική εξουσία των δημοκρατικών αποφάσεων. Ας το καταλάβουμε. Και είναι μόνο ελληνική. Και δεν έχει κόμματα, έχει μόνο δημόσια διοίκηση. Αυτή είναι η δημοκρατία. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Κύριε Κασπηρή, έχω κάνει 100 καλές πράξεις. Ναι, έκανες άλλα. Μία και έκανες λάθος, πήγες φυλακή. Αυτή είναι η δημοκρατία, αγαπητοί μου. Δεν σημαίνει σε γιατρός κάνεις 100 ασθενείς καλά, αλλά τον 101 τον πεθαίνεις, αλλά τελικά όλα καλά. Δεν είναι έτσι η δημοκρατία. Αλλιώς δεν μπορεί η πολιτεία, δεν έχουμε πόλεις. Μα η πόλη είναι αντιπροσώπευση και καθρέφτης ανθρώπου, πολιτισμένου. Αν θυμάστε τα σόλυμα, που αν το θες και το σόλυμα είναι δικά μας. Όταν μπήκαν οι Εβραίοι στα σόλυμα, αποφάσισαν οι Έλληνες ότι αυτό το πράγμα δεν είναι πόλη. Πόλη νοείται πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Με το θέατρο, με τη Βουλή, με τη Δημοκρατία, με νόμους. Οι νόμοι πρέπει να είναι με αξία. Πεςτε μου σήμερα πώς βγάζουμε νόμους. Πεςτε μου, σας παρακαλώ. Μπορείτε να πείτε πώς βγάζουμε νόμους σήμερα. Πώς βγάζουμε νόμους. Έχω ένα κλαμπ σοβαρό. Έχω το Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο. Έχω βάλει τους κυβερνώντες μου παντού στις θέσεις. Και τελικά βγάζω νόμους. Πώς να σκοτώσω τους άλλους μισούς ή πώς να κλέψω τους άλλους μισούς στην πόλη μου.
Είμαι ένας μασόνι, είμαι μια μασονική στοά. Οπότε περνάω τα αδέρφια μου παντού ή τους δικούς μου τους ορκισμένους στα δικαστήρια παντού. Οπότε βγάζω νόμους που βολεύει εμένα. Άρα είμαι βάρος του ενός συνόλου. Αυτό είναι πολύ. Αυτό είναι πολιτισμός. Αυτό θα προκόψουμε. Πάρτε τα αποτελέσματα, κύριε. Αυτά είναι, κύριε. Δηλαδή έχουμε ισοκρατία, ισοπολιτεία. Πού, η Λίμνος. Η Λίμνος βιώνει τη δημοκρατία της Ελλάδας. Το διδημότικο τη βιώνει. Υπάρχει ισοκρατία, υπάρχει ισοπολιτεία. Συγχωρία. Πέστε μου τι νιώθετε εδώ στη Λίμνο. Και όλη η Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει. Γιατί μήπως τη νιώθει η Αθήνα. Από πού τη νιώθει. Άρα υπάρχει τίποτα. Άρα έχουν διαλυθεί τα πάντα. Άρα ποιος αποφασίζει. Για ποιο λόγο. Ξέρετε κάποιο νόμο, ο οποίος τι σημαίνει νόμος. Νόμος είναι νους μου. Αυτό που αντιλαμβάνομαι. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες, και λέω αρχαίος τώρα και είναι δίπλα 2000 χρόνια, πεθαίνα για τους νόμους αυτούς. Γιατί οι νόμοι τους ήταν νομοτελειακοί. Ναι κύριε, η ΕΣΥ, η Ελλήνων Συνέλευση, έκανε διακήρυξη αξιών. Οι αξίες. Και έκανε και διακήρυξη αρχών. Αλλά θα σου πω τι ξέρετε ποιο είναι. Κανένας μέχρι τώρα δεν τόλμησε να βγάλει αξίες. Δεν είχε τα κότσια να το κάνει. Δούλευε μόνο να διαχειριστεί συνειδήσεις και συνέστημα. Φτάνει το συνέστημα, κύριε. Πολλοί μας μάθαν και όποιο πολλοί οι ψυχολόγοι. Λέει, έχω ένστικτο. Μόνο τα ζώα έχουν ένστικτα. Με εκείνο λειτουργεί, ζει και προστατεύεται. Οι άνθρωποι έχουν λογική. Και όχι το συνέστημα, δεν θα πω, δεν υπάρχει. Είναι θέμα διαχείρισης όμως. Δεν γίνεται να ζεις με το πάθος σου. Θα πρέπει λοιπόν όλα να τα διαχειριστούμε μέσα όμως από ένα κατάλογο πολύ συγκεκριμένο. Αριθμικός 12. Όχι πολλές. 12 αξίες. Είναι η λογική. Είναι η ελευθερία. Ναι, αλλά ο καθένας τώρα αντιμετωπίζει και αντιλαμβάνεται την ελευθερία. Λέει, θα σας πω εγώ την ελευθερία. Θα συμφωνήσουμε όλοι με την ελευθερία. Η ελευθερία είναι μία. Όπως και η λογική είναι μία. Ο τρόπος που θα πάμε στη λογική και που μπαίνει η λογική στη διαδικασία είναι ένας. Δεν γίνεται ο καθένας να έχει τη λογική του. Τότε μιλάμε για αγοραφροσύνη. Η λογική είναι το μέσο το οποίο οδηγεί στη νόηση, η οποία αποδέχεται το ορθόν και υπαρτών αποκλειστικά μόνο μέσω της αποδεικτικής διαδικασίας. Πάμε λοιπόν όλες μας οι πράξεις να δούμε από τις λογικές ή όχι. Η ελευθερία. Να δούμε την ελευθερία, να συμφωνήσουμε όλοι. Όποιος έχει διαφορά, όποιος έχει διαφωνία. Με το τρυπήσει. Έχω ήδη προκαλέσει, έχω φύγει γύρω στα 300 email και έχω ενημερώσει άνθρωπους οι οποίοι είναι διανοούμενοι, υπερδιανοούμενοι, φιλόσοφοι, φιλόλογοι, καλλιτεχνικό κόσμο, παρακαλούσες αξίες. Μπείτε στη διαδικασία. Και είναι αυτές, δεν είναι άλλες. Οπτιδήποτε άλλο να το συζητήσουμε. Δεν ακούμε σε κανένας. Γιατί. Και οι 12 είναι ένας ένας κύκλος. Είναι καθαρά μαθηματικά οι αξίες αυτές. Τις επόμενες μέρες θα αποδειχθεί. Βγαίνει ήδη γεωμετρικά. Στο στερέωμα το σημαντικό, γιατί έτσι είναι χτισμένο το σύμπαν. Με αυτά είναι. Χωρίς αυτά δεν συνυπάρχει. Δεν μπορεί να σταθεί. Ελευθερία η οποία θέτει τον άνθρωπο σε απεριόριστη και διαρκή δυνατότητα δυναμικής. Απεριόριστη. Ό,τι θέλεις. Και πρωτίστως βουλευτικής πρέπει να θέλεις να κάνεις όμως. Προς την αναζήτηση και εφαρμογή από μέρους των αρχών. Με τη μεγαλύτερη κάτω δυνατόν νομοτελειακή προσέγγιση. Όσο πιο κοντά είσαι στη μεσότητα. Αυτό είναι ελευθερία. Ό,τι θέλεις κάνει. Αρετή. Η γνωσιακή υπεροχή υπήρα αποτυπώνεται σε όλες τις εκδηλώσεις και αποφάσεις χωρίς το ιδίον όφελος και την έπαρση να είναι το κίνητρο. Δικαιοσύνη. Ένα τεράστιο κεφάλαιο. Μια γραμμή είναι όμως. Ως μέσο για την απόδοση διανεμητικά και διορθητικά. Και με αμοιβαιότητα δικαίου. Ποτέ νιώσαμε εμείς διανεμητική δικαιοσύνη. Εμείς, ποτέ νιώσαμε. Νιώσατε ποτέ να σου δώσει κάτι το κράτος να πει παιδιά, εμείς έχουμε αυτό και θα διανεμηθεί σε όλους τους πολίτες. Πότε το νιώσαμε. Αυτό είναι πάντα απέναντί μου. Πού είναι αυτή η πολιτεία. Πότε νιώσα κράτος μου. Όσοι ταξιδεύουν στο εξωτερικό και τους έκλεψαν κάποια στιγμή, ξέμειναν μια χώρα. Νιώσαν στο πετσί τους την εχθρότητα του κράτους μου.
ή δεν τη νιώσατε. Σε όλες τις πρεσβείες του κόσμου που είμαστε στη Ελλάδα ή το ελληνικό κράτος και όχι πολιτεία, είναι γύρω στις 286 πρεσβείες. Θα πρέπει η Ελλάδα να είναι τόσο διαφημισμένη τώρα. Και η Ύπνος δεν έχει ξενοδοχεία, δεν έχει τουρισμό, δεν έχει τίποτα. Για καθίστε, ρε παιδιά. Πρώτα δεν έχετε καράβι! Κάθε τρεις μέρες είναι και σας κάνω και χάρη. Υπάρχει πλάκα! Καλά, μην αρρωστήσει, εδώ θα πεθάνει, δεν γίνεται. Ούτε χάπη δεν έρχεται. Α το πετάξουμε αλεξίπεδο. Πού? Στη Ύπνο τώρα, έτσι. Στο Αιγαίο. Στη σπουδαιότερη θάλασσα. Δεν ξέρετε τι σημαίνει Αιγαίο. Ξέρετε. Έλα, τι είναι, κατσίκα. Ουσιαστικά οι Έλληνες είναι δυνάμεις. Γιατί όταν σε λένε Εβραίοι, Κίνα, τι σημαίνει Κίνας, σκύλος, σκύλος, γιατί σε λένε έτσι. Ακόμα και στις γραφές λέει, εγώ δεν ήρθα για αυτούς, αυτή είναι Κινάρια. Τι σημαίνει, ξέρετε, ο Κίνας, είναι ο Σύριος. Είναι η μήτρα του σύμπαντος. Άρα λοιπόν ας αποδικοποιήσουμε τι σημαίνει Αιγαίο. Είναι Αίγες οι δυνάμεις. Οι δυνάμεις οι συμπαντικές που κατεβαίνουν στο Αιγαίο. Ξέρετε, μωρέ, ότι ό,τι γαία υπάρχει στο Αιγαίο που δεν υπάρχει στον πλανήτη. Δεν υπάρχει άλλο. Υπάρχουν σε άλλους πλανήτες, αλλά όχι πουθενά άλλο στη γη. Που σημαίνει είναι μοναδική η γη της Λίμνου, η μοναδική της Μήλου, της Σαντορίνης. Η Δήλος δεν πατάει στη γη, επιπλέον. Και δεν μένει και κανένας. Σε αυτόν τον ιερό τόπο είναι δυνατόν να μην έχουμε ούτε καράβια ούτε τίποτα παρά ούτε εσείς να μπορείτε να βγείτε στο 2015, ε? Μάλιστα. Αυτή η πολιτεία είναι δικιά σας ή δικιά τους. Λοιπόν, ακούστε, οι Έλληνες θα έχουν δική τους πολιτεία και θα τη φτιάξουν ακριβώς με πολλή τεχνολογία, γιατί η τεχνολογία δεν σημαίνει αυτή που βλέπετε τώρα τεχνολογία, είναι αυτή που έχουν οι Έλληνες. Είναι η τέχνη του λόγου, δηλαδή του νου. Εν αρχήν είναι ο λόγος. Μην το ξεχάσετε. Δεν είναι η τεχνοτροπία που βλέπετε σήμερα. Δεν υπάρχει αυτή η τεχνοτροπία. Είναι μόνο για πυθίκους. Ή μήπως θέλετε να πιστέψουμε όλοι μαζί ότι τα αδέρφια μας είναι οι πύθικοι. Αλλά εμείς ήμασταν λίγο πιο μάγκες και φύγαμε και γίναμε άνθρωποι και τα αδέρφια μας μείναν στα δέντρα. Σε αυτή τη θεωρία θα κάτσω την εβραϊκή, την αποστατική. Και εκείνη γιατί είναι έτσι πύθικοι. Ήταν λίγο χαζά τα παιδιά και εμείς είμαστε αδερφάκια των πυθίκων. Σας παρακαλώ, κύριε, σοβαρευτείτε, είμαστε αδερφοί. Σας παρακαλώ, κύριε, όλη αυτή η ανόητη νόηση. Μέχρι πού θα φτάσει η γελιότητα στον πλανήτη. Για να μην σας διαβάσω όμως και σας κουράσω, θα σας πω αυτό. Ισότητες. Σήμερα μια ισότητα δεν έχουμε. Μόνο που κανείς δεν κατάλαβε ότι ισότητες είναι η επακριβώς παροχή ευκαιριών προς όλους τους πολίτες χωρίς καμία διάκριση. Όπως σήμερα που γίνεται. Η αξιοποίηση των ευκαιριών όμως εξαρτάται από τον κάθε πολίτη στο πολιτικά. Ας έχεις εσύ τις ευκαιρίες και θα δούμε. Η αφωνία. Η αλήθεια. Τι τεράστια αλήθεια. Μια πρόταση. Είναι η έξοδος από την οντολογική λύθη και η ταύτιση της νοητικής λειτουργίας με την υπαρκτό. Άντε, για τραπείο κατάλαβε. Οντολογική λύθη. Σημαίνει «ον» και «λογική». Άρα κάτσε να δούμε το «ον» και «λογική». «Λύθη» σημαίνει και «δεν υπάρχει». «Φύγει από εκεί». Και η τάθηση της νοητικής λειτουργίας είναι υπαρκτό. Ό,τι είναι υπαρκτό. Πάρτε αυτό το γνωρισμό και βάλτε τον να σας πούνε ποιο δόγμα έχει τον ορισμό της αλήθειας. Θέλω ένα δόγμα, από τα 655 δόγματα, αιρέσεις, εκκλησίες, ιδεολογίες, ψεύτικες είναι, δεν τις εξετάζω έτσι, που κινούνται μέσα στον ελληνικό μου χώρο, μέσα από το Υπουργείο Παιδείας, το Τμήμα Δογμάτων και Ιδεολογιών, να μου πούνε αν έχουν μία αξία. Όχι 12. Μία. Αν έχουν την αισθητική, αν έχουν την αρμονία, αν έχουν την ανδρεία. Ευδαιμονία, νομίζατε ότι ελάτε να πούμε μαζί, ε? Δεν γίνεται έτσι. Η ευδαιμονία είναι η πορεία και ο τελικός προορισμός της πορείας του ανθρώπου όταν ταυτίζονται με τον λόγο, σκοπό της ύπαρξής του. Αυτή είναι η ευδαιμονία. Και τελειώνει με το γνώθησε αυτό. Αυτό το αν, που δεν μπορεί ποτέ να ξεπεραστεί και δεν θα ξεπεραστεί. Γνώθησε αυτό. Η αυτογνωσία μας για το ποιοι είμαστε, από πού προερχόμαστε και σε ποιο σχέδιο εντασσόμαστε. Με ποιο προορισμό έχουμε. Και όχι σήμερα να περιμένουμε από την ώρα που γεννιόμαστε να μας μαθαίνουν πώς θα διαχειριστούμε το θάνατό μας.
Αυτό γίνεται σήμερα. Γεννιέσαι σε ένα περιβάλλον πολύ συγκεκριμένο και μπλοκαρισμένο, αγγυλωμένο. Και πώς θα πεθάνεις. Μέχρι να πεθάνεις, σε διαχειρίζονται αυτοί. Δεν γίνεται, αδερφέ. Έχουμε πολύ μεγάλο θέμα. Και τώρα θα μάθουμε πώς πρέπει να κάνουμε. Θα φτιάξουμε λοιπόν τις δικές μας πολιτείες που δεν θα επιτρέπονται όλα αυτά. Το μυαλό σας είναι αυγολέμωνο, γιατί έχουν επιτραπεί όλα να υπάρχουν και όλα να διαχειρίζονται εκτός από την νόηση και τη λογική όλα τα άλλα που λέγεται συνέστημα και με έναν τέλειο στόχο αφανισμού. Φτάσαμε στις αρχές. Επιγραμματικά θα σας πω. Διαλεκτική. Κοινωνική ελευθερία. Καταρχάς να πω ότι έχουμε τις αξιακές αρχές. Και εδώ έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε. Πάμε και σε μια έννοια. Τι σημαίνει αξία? Αξίες είναι οι συμπατικές ιδιότητες, οι οποίες όσο περισσότερο αναδεικνύονται από τον άνθρωπο, τόσο περισσότερο τον τοποθετούν στη μεσότητα. Αυτό είναι η αξία. Άρα η πρώτη αξία είναι ο ορισμός της αξίας. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα πρωτόκολλο που δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Μπορείτε να φανταστείτε αύριο ότι όποιος νόμος βγει θα πρέπει να υπάρχει ένα πρωτόκολλο που κανένας δεν θα μπορεί να τον παραβεί. Είτε είναι Εβραίος, είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Αρμένης, είτε είναι Τούρκος. Άρα σε μια πολιτεία θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που λέμε με τον άνθρωπο. Άρα είναι το πιο αντιρατσιστικό σύστημα για να βγάζεις νόμους και να έρθεις κοντά στη μεσότητα. Με δικαίωμα συμπαντικής νομοτέλειας ότι δεν μπορείς να κόψεις κάποιον και να μην σταματήσεις την ελεύθερη βούλησή του. Με σεβασμό στην ελεύθερη βούληση και στην ελεύθερη ζωή. Αρχές. Διανεμητική. Κοινωνική ελευθερία. Πολιτική ελευθερία. Ατομικής ελευθερίας. Ισονομίας. Ισοπολιτείας. Ισοκρατίας. Ισυγορίας. Θέλει μια τεράστια ανάλυση. Ισυγορία. Μια γραμμούλα είναι. Τι εννοεί εδώ πέρα? Είδατε πως έχει γίνει αφάδη η δημοκρατία? Όχι, οι ίδιοι έχουν ίσο δικαίωμα αγόρευσης. Τι σημαίνει? Όταν θέλουμε να μιλήσουμε για κτίρια, δεν φωνάζουμε αρχιτέκτονες. Δεν θα μιλήσει ο γιατρός, δεν θα μιλήσει ο δικηγόρος ή κάποιος άλλος μπάστατος. Τώρα μιλάμε όλοι μαζί. Και όλοι έχουν άποψη. Όχι, θα μιλήσουν οι ίδιοι. Όταν θέλουμε να χτίσουμε κτίρια ή να κάνουμε προδόμηση, μιλάνε ειδικοί. Βάζουμε 20 ειδικούς ίδιους, αυτοί μιλάνε. Εμείς ψηφίζουμε, εμείς ακούμε, αλλά αυτοί μιλάνε. Αυτοί αγορεύουν. Αυτοί αγορεύουν. Δεν γίνεται ο δικηγόρος να τον κάνει υπουργό στο νοσοκομείο. Τι να κάνει και ο άνθρωπος? Υπουργό Γεωργίας, να κάνει ποιον? Το δικηγόρο. Τι να κάνει? Δεν είναι ίδιος. Δεν έχει καμιά δουλειά. Εκεί πάει σε μια άλλη ιστορία, την αξιοκρατία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δομήσουμε και να κλειδώσουμε την πολιτεία μας. Πώς πρέπει να τη φτιάξουμε? Διανεμητική δικαιοσύνη. Τεράστιο, δεν την πήρε ποτέ. Διορθωτική δικαιοσύνη. Σήμερα έχει τιμωρό δικαιοσύνη. Και μάλιστα μαζί με την εκτελεστική εξουσία, η οποία δεν λειτουργεί, λειτουργεί κατά το δοκούν. Σε όλα μας τα θέματα. Από τα μνημόνια μέχρι την κλίση. Για σκεφτείτε το. Τα χάσα όλα. Ούτε δικαιοσύνη που είναι δικιά μου έχω. Ούτε διανεμητική. Μα ούτε διορθωτική. Τι σημαίνει διορθωτική? Να διορθώσει την πολιτεία. Γιατί αύριο, αγαπητέ, άμα σκοτώσει το συνεγγυνά σου, δεν είναι προσωπικό το θέμα. Είναι πολιτιακό το θέμα. Πήρε στην πολιτεία. Άρα είσαι απέναντι στην πολιτεία. Έχει να κάνει με όλη την πολιτεία. Και δεν έχει να κάνει με την οικογένειά. Αυτό είναι το θέμα. Άρα η πολιτεία πρέπει να διορθώσει αυτό που έγινε και να μην ξαναγίνει ή οτιδήποτε γίνει. Άρα σήμερα πού είναι η πολιτεία μου? Τι θέλει να κάνει η πολιτεία μου εμένα? Εμένα πώς με θέλει? Ένα μπάσταρδο πολίτη να σκάνε με διακονιάρι? Το πέτυχε. Και δεν θα τις επιτρέψω. Γιατί δεν είναι δικιά μου αυτή η πολιτεία. Είναι αλουνού που χαράζει για μένα. Αυτές που είπα τώρα είναι οι αξιακές αρχές. Πάμε τώρα στις κοινωνικές αρχές που απορρέουν από το έθος της κοινωνίας. Φρόνηση. Σοφροσύνη. Εδώ, ανύπαρκτη. Πού είναι εδώ, παιδιά, η δικιά μα? Εδώ στη Σουηδία να πούμε ψηφίσαμε νόμο να μπορεί να αφγανίζεται στο παγκάκι και εσύ να περνά. Για να νιώθει ελεύθερο, ποιο? Καλά, αυτό, εγώ. Ναι, αλλά ξέρετε, αυτά είναι θέμα καθαρά τη κοινωνία. Δεν υπάρχει νόμο εδώ. Εδώ λοιπόν η σοφροσύνη, η φρόνηση στην εδώ έχει να κάνει με την νόηση. Άρα, όταν έχει κοινωνίε χαμηλή νόηση, έχει χαμηλή ηθική. Παιδεραστία το κάνουν νόμο. Νόμο η παιδεραστία. Ή μήπως δεν γίνεσαι στα παιδιά. Α, ή αυτοί τα ζωντόβουλα δεν γίνεσαι παιδιά. Άρα να σε βιάζουν από τα 4, τα 5, τα 3. Και τελικά να είναι και κόμμα παιδεραστία. Ή νόμο κτηνοβασία. Ότι αυτό επιτρέπεται, λέει, να πάει το ζώο με τον άνθρωπο. Αρκεί το ζώο να το πιστοποιήσει ό,τι θέλει. Γιατί θα σου πει το ζώο ό,τι θέλει. Πώς το ζώο είσαι που το βγάλει, ρε φίλε? Δηλαδή, πόσο δούλευμα γίνεται πάνω στον άνθρωπο και μέχρι πού θα φτάσει?
Αλλά λοιπόν οι κοινωνικές αξίες που απορρέουν από το έθνος της κοινωνίας έχει να κάνει με εμάς, με το τι νόησή μας. Όσο μεγαλύτερη νόηση και διανόηση έχουμε, τόσο πιο υψηλή ηθική έχουμε στην κοινωνία μας. Σεβασμός. Αξιοκρατία. Και στο σεβασμό θα να το διαβάσω τουλάχιστον επιγραμματικά. Γιατί έχει σημασία ο σεβασμός, γιατί είναι πάλι συμπαντικός. Ο κόσμος που μας περιβάλλει διέπεται από σεβασμό. Όποιος εντάσσεται στους κανόνες και στις αρχές της νομοτέλειας, οι οποίες περιλαμβάνουν και τον άνθρωπο ως τμήμα του συμπαντικού συνόλου, διότι είναι. Ο σεβασμός εκδηλώνεται συμπαντικά στις σχέσεις ανάμεσα των νοήμων όντων. Με πλήρη αμοιβαιότητα. Πλήρη αμοιβαιότητα. Μέσα σε αυτή την αμοιβαιότητα του σεβασμού βρίσκεται ο άνθρωπος. Μεταξύ των δημιουργών του ως ομοίωμά τους, του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος του και ως συμπαντικών με τον εαυτό του. Ο σεβασμός δεν απαιτείται ούτε ζητείται, αλλά αποκτάται και διατηρείται με συνεχή προσπάθεια. Δηλαδή, σου λέει ότι εφόσον έχει αμοιβαιότητα, το «ον» που σέβεται το δημιουργό του, όποιος και αν είναι ο δημιουργός του, πρέπει να σέβεται και ο δημιουργός του το «ον», το «νοή». Θεός που δεν σέβεται το δημιούργημά του, δεν είναι Θεός του δημιουργήματος. Αυτό ας το εμπεδώσετε. Και ας πάμε να δούμε ποιος σέβεται ποιον. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι ο σεβασμός έχει αμοιβαιότητα. Απλά, αν δεν το σέβεσαι κάποιον, δεν υπάρχει για σένα. Εκεί είναι ένα μεγάλο κομμάτι του σεβασμού που θα καθίσουμε. Και εκεί πάνε... Εκεί είναι και τα θεμέλια, αν το θέλετε, των δογμάτων. Γιατί κανένα δόγμα δεν έχει σεβασμό. Ούτε στους πιστούς του, αλλά ούτε στους θεούς του, γιατί δεν υπάρχουν. Και ένα μεγάλο είναι η φιλότης. Είναι η φιλοτιμία. Η φιλοτιμία δεν είναι να σε κεράσουν ένα ούζο. Όπως έχουν προβάλει στις ελληνικές τηλεοράσεις, ελληνικές τέλος πάντων βραχές. Ακούστε τη φιλοτιμία, κύριε. Είναι ο φίλος της τιμής. Είναι αυτός που αναζητάει την τιμή μέσα από την κοινωνία. Η έννοια αναδεικνύει πρωτίστως το κίνητρο για τιμητική διάκριση, υπεροχή δόξα. Πολύ καλά πέρα. Έτσι πετάνε. Είναι η έντονη αίσθηση της τιμής και της αξιοπρέπειας. Εννοείται η φιλοτιμία η οποία δεν εξαντλείται σε ατομικό επίπεδο αλλά διοχετεύεται στην κοινωνική προσφορά. Ενσωματώνει δηλαδή την ατομική φιλοδοξία στις κοινωνικές αξίες ώστε αυτή να λειτουργεί προς όφελος της κοινωνίας. Η φιλοτιμία εκτιμάται και αποδίδεται στο άτομο από όλο το σώμα της κοινωνίας και όχι από κάποια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, σύλλογο, τάγμα ή στο άτομο. Δηλαδή αυτός που θέλει την τιμή και καλά κάνει, θα προσφέρει στην κοινωνία και το σώμα της κοινωνίας θα του δώσει την τιμή. Άρα δεν γίνεται να σε κεράσουν ένα ούζο και σημαίνει φιλότιμο. Είναι τεράστια η φιλοτιμία. Αλλά βραβείο θα το δώσει το σώμα της κοινωνίας. Όχι λοιπόν μαζεύονται 15 μασόνια. Προχτές ήμουν σε ένα δημαρχείο της Βούλας και έρχεται ένας Μητροπολίτης, ο οποίος τον βράβευσε η UNICEF. Τι να βραβεύσει από τον Μητροπολίτη UNICEF. 5 άτομα UNICEF. 10 μαζί με τον Δήμο Μητροπολίτης, 15 του δίνε βραβείο. Τα βραβεία κύριε πάει στο σύνολο της κοινωνίας. Τι να βραβεύσει η UNICEF το Μητροπολίτη. Για τις κηδείες που κάνει. Για το έργο που επιτελεί. Πού είναι το έργο. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε στρατό ολόκληρο και είμαστε πάρα πολύ στην Ελλάδα. Για φανταστείτε λοιπόν να μοιράζω βραβεία στους δικούς μου. Ποια η αξία. Καμία. Το σώμα της κοινωνίας δίνει την τιμή. Και όχι στόμα. Ούτε η ομάδα, ούτε ένα κοινωνικό σύνολο. Το τελευταία αρχή είναι η μεγαλοδικία, η μεγαλοπρέπεια. Η μεγαλοπρέπεια είναι η εντυπώση επί των αισθήσεων από πράξεις, συμπεριφορές, ενέργειες, παρουσιάσεις, σκέψεις, οι οποίες προβάλλουν μεγαλειοδός το πρέπον, το αρμόζον, το ωραίο, το ενάρετο, το δίκαιο. Όσο η συνειδητότητα του ανθρώπου βρίσκεται εναρμονισμένη με το σκοπό ύπαρξής του, τόσο η μεγαλοπρέπεια εκπέμπεται σε κάθε εκδήλωσή του. Η μεγαλοπρέπεια απομακρύνει τον άνθρωπο από την μικροπρέπεια και μεψημυρία. Είναι χαραγή στο ελληνικό γένος. Η μεγαλοπρέπεια. Η κληρονομιά του γένους μας στον πλανήτη Αιγαία χαρακτηρίζεται πρωτίστως από μεγαλοπρέπεια. Αυτή είναι η Έλληνες, κύριε. Και εδώ θέλω να μείνω λίγο. Μήπως σκάψανε πουθενά στον πλανήτη, γιατί όλος ο πλανήτης όπου σκάβουν εμείς που είναι ελληνικά, αρχαία, με άνδρους και τεχνολογία ελάνια, Ελλήνων δηλαδή, με συγκροτημένες πολιτείες. Μήπως είδατε πουθενά στον πλανήτη βρε συνέλληνες. Κάνια παράγκα, κανένα παράδειγμα, σε καμιά σπηλιά να μείναν Έλληνες. Δεν βρίσκονται πάντα παλάτια, ναούς και κτίρια δομημένα με air conditioning, μέχρι και καλοριφέρ έχουν,
μέχρι τα πάντα, το πώς θα κινείται το νερό και πώς θα είναι η δομή της πόλης. Πότε έσκαψαν και βρήκανε παράγκα. Ποτέ. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό ότι εμείς έχουμε έλευση. Άρα εμείς ήρθαμε μαθημένοι, ήρθαμε και φτιάξαμε. Οι αποδείξεις είναι δίπλα σου, δεν τις βλέπεις. Πώς τα πέταξες όλα και πήγες όλα αυτά τα μαύρα σκοτεινά υπόγεια και μπήκες. Και αν μπήκες τώρα δεν βγαίνεις. Καλό όλους τους έγινε σε όλη την Ελλάδα. Απανταχού της γείας και έχουν πάρα πολύ μαζευτεί. Αντιλαμβάνονται κάποιοι τι λέω. Κάποιοι που είναι σκελετωμένοι και δεν μπορούν να κουμπίσουν ακόμα, όμως ξέρουν τι λέω. Ας μάθουν και ας καταλάβουν ποιοι είναι και ας ενωθούμε τα αδέρφια τους για να κάνουμε την Ελλήνων πολιτεία. Τόλμησα με κάποιους συνεργάτες μου και έφτιαξα τις αντίαξίες που δεν υπάρχουν. Η μοναδικότητα των αξιών και των αρχών είναι ως εξής. Δεν έχουν αντίθετο. Όπως το αντίθετο είναι το καλό και το κακό στις αξίες, δεν υπάρχουν αντίθετα. Δεν υπάρχει αντίθετο στη λογική. Δεν είναι η αντιλογική. Είναι παράγωγο. Δεν είναι η παραλογία, είναι παράλογο. Αν δείτε, οι 12 αξίες δεν έχουν αντίθετο. Έφτιαξα όμως τις 12 αντιαξίες για να αποτυπώσω μια πραγματικότητα. Αυτή που συμβαίνει και την έχουμε χάσει. Ζούμε μέσα σε μια διαδικασία. Ζούμε στη λεπτομέρεια και χάνουμε την ουσία που ξεκινήσαμε. Τσακωνόμαστε, αλλά τελικά θέλω να πιάσουμε τη βάση για ποιο λόγο τσακωθήκαμε. Τι μας χώρισε, τι είχαμε. Ας το δούμε. Έφτιαξα τις 12 αντιαξίες και τις αποτύπωσα όσο μπορούσα καλύτερα, συμπυκνωμένα. Αλλιώς μπορεί να γράψεις τόμους βιβλιοθήκες όσον αφορά την κάθε αντιαξία που σημαίνει σήμερα. Ας διαλέξω μια στην τύχη. Ας πάω στην Ανδρεία. Ας πάω στη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω ποια να θα το πάω. Για να καταλάβετε. Αυτό. Ανδρεία. Αν Ανδρεία. Ενώ την Ανδρεία την είπαμε ποια είναι. Σας διάβασα την Ανδρεία. Τη διάβασα την Ανδρεία. Όχι. Όχι. Ανδρεία. Τι τεράστια είναι. Φτιάξαμε γένιο ολόκληρο. Ήμασταν παγκοσμιοποιητές παγκόσμιοι. Ο πλανήτης μας άνοιγε πολλές φορές. Επί Διονύσου, επί Αλέξανδρο, επί Άσονα. Αυτοί πάνε να φτιάξουν τώρα παγκοσμιοποίηση και δεν θα μπορέσουν ποτέ τα ζώα. Ανδρεία κύριε. Και η Ανδρεία να θυμάστε γυναίκες ότι η Ανδρεία είναι θηλυκού γένους. Και δεν υπάρχει αξία αρσενικού γένους. Όλες είναι θηλυκού γένους. Για φανταστείτε το. Βρέστε μου μια αξία αρσενικού γένους. Άρα δεν υπάρχει αρσενικό θηλυκό όσον αφορά τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι ένας. Με τεράστιο σεβασμό. Και στην αρχαία Σπάρτη να το μάθετε. Είχαμε φιλοσόφους γυναίκες, όχι μόνο την υπατία, αλλά βέβαια τα καθεστώτα τις διαλύσαν. Τις κρύψαν, τις έθαψαν. Και τα αρσενικά γραφεία κυριάρχησαν τον πλανήτη. Το τρίτο φίλο, ζει το Λέσβος. Ανδρεία. Ανδρεία εστί έξι ψυχής. Ακίνητος υποφόβου επιστήμη των καταπολέμων πραγμάτων. Θάρσος πολεμικών, εγκράτεια ψυχής προς τα φοβερά και δεινά. Τόλμη, υπηρετική φρονήσεως, εφθαρσία, επιθανάτου προσδοκίας. Εξής διαφυλακτική λογισμών ορθών εν κινδύνου. Για όπως λέει κάτι. Αυτή είναι η Ανδρεία. Πάμε στην άλλη Ανδρεία. Να δούμε τι συμβαίνει σήμερα. Η Ανδρεία είναι καθαρά λειτουργική διεργασία του ανθρώπου με επικράτηση του θυμικού του. Ανδρεία είναι αιτία όταν ο φόβος κατακλείζει την ψυχή του ανθρώπου και νικάει τη βούληση του αντίθετο την Ανδρεία. Η Ανδρεία είναι η κατάσταση πανικού που προέρχεται ο άνθρωπος κάτω από την οποία δεν μπορεί να έχει λογική σκέψη για να λάβει ορθές αποφάσεις. Ανδρεία είναι η φοβία που εγκλωβίζει τον άνθρωπο σε κατάσταση παράδοσης και υποταγής. Σε εξουσίες οι οποίες την οικοδομούν, φροντίζουν να διατηρείται συνεχώς και στηρίζονται πάνω σε αυτή. Ανδρεία είναι οι παράτρονες πράξεις και οι ηρωισμοί, όταν το κίνητρό τους είναι η συναισθηματική φόρτωση μέσα σε κατάσταση παραλογισμού. Ύβρις, κατά τις νομοτέλειες η Ανδρεία, κάλπικοι ήρωες, δημιουργημένοι μόνο με διαφήμιση, αστοιχείωτοι καθηγητές, στηριζόμενοι στη λύθη, πλούσιοι χωρίς χρήματα, οικονομία χωρίς νούμερα, ανόητες μαριονέτες σε θέσεις πολιτικής εξουσίας, ιεράρχες με παγκόσμια αναγνώριση χωρίς Θεό, βραβεία ανύπαρτα, νόμπελ σκουπίδια, πρωταθλητές παγκόσμιοι ντοπαρισμένοι,
κατασκευάσματα καθεστωτικά ανύπαρτα άνανδρα. Ή μήπως δεν είναι έτσι σήμερα? Από αυτό που διάβασα, είναι η ανανδρία της σήμερα? Το αντίθετο από την ελληνική ανδρία? Είναι ή δεν είναι, κύριε? Είναι. Αυτό δεν βιώνουμε? Ή κάνω λάθος? Όλες αυτές οι αντιαξίες που έχουμε φτιάξει είναι για να αποδείξουμε και να δούμε ακριβώς πώς αποτυπώνεται σήμερα. Όπως για παράδειγμα, η αναρετή, όλοι μιλάνε για αρετή, η ψευδεπίγραφη και όχι πραγματική γνωσιακή περιοχή του ανθρώπου, η οποία διακρίνεται ότι έχει ως σκοπό αποκλειστικά την προβολή του εγώ του. Ενώ η αρετή είναι η ιδιότητα και η αξία που ό,τι κάνεις το κάνεις για όλους. Χωρίς όφελος, χωρίς σκοπό. Όπως ο αφελής. Ο αφελής δεν είναι ο κουτός, ο χαζός. Ο αφελής είναι αυτός που δεν έχει όφελος. Ένας πολεμιστής μπορεί να είναι αφελής. Ένας κουτός δεν μπορεί να είναι πολεμιστής. Μα ο πολεμιστής μπορεί να είναι αφελής. Αυτός είναι πράγματι ο αφελής. Η οποία διακρίνεται και έχει ως σκοπό αποκλειστικά την προβολή του εγώ του. Η μη αληθινή γνωσιακή υπεροχή καθίσταται όχι μόνο νοφελής, αλλά και επικίνδυνη για την κοινωνία. Διότι παράγει κοινωνικό διαχωρισμό, ανταγωνιστικότητα με λάθος κίνητρα. Με φτελή σκοπό και βράβευση τελικά με ανύπαρτα βραβεία. Για επίτευξη των στόχων που είναι ύμνης κατά της νομοτέλειας. Ψευδή και πλασματική γνωσιακή υπεροχή καλλιεργείται από κλειστές ομάδες συλλόγους, στοές, που αποσκοπούν στην άξιση.